Ευχαριστήσω τον κύριο Μιχάλη Παπανδρέου για την βοήθειά του, την αμέριστη. Εδώ και ένα χρόνο που είμαστε και έχουμε συγκροτηθεί σε σώμα και έχουμε ξεκινήσει τον αγώνα αυτό ώστε να μπορέσουμε να ανεβάσουμε την ποιότητα της κοινοφυλίας στην πόλη μας. Μας έχει βοηθήσει στα μέγιστα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Για συντομία θα περάσουμε να κάνουμε μια βράβευση των τριών αυτών κυρίων που είναι απόψε μαζί μας. Στη συνέχεια θα ξεκινήσει το σεμινάριο του Παψινού ο κύριος Όδωρος Μαυρίδης. Και αύριο στις 10 η ώρα το πρωί θα συνεχίσει με τους ελληνικούς, με τους υπηρετικούς σύλλογους, ο κύριος Καπονίστας. Πάρα πολύ και πραγματικά έχουμε κερδίσει όλοι στην πόλη μας, να ξέρετε, έναν υπέροχο φίλο. Είναι το μουσείς, εντάξει. Για την υποστήριξή σας κάθε φορά. Και ελπίζω να σας έχουμε για αρκετό καιρό και όσο χρειάζεται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με δύο λόγια, με κύριε Μιχάλη. Ευχαριστώ που μου κάνατε δώρο αυτό το υπέροχο πράγμα. Τουλάχιστον να το βλέπω έτσι. Για που δεν το πέτυχε να το κρατούμε. Το δεύτερο είναι ότι σαν μεγάλος, γιατί υπάρχουν πολλά νεότερα παιδιά εδώ πέρα, να είσαστε κοντά στο σύλλογό σας, και ειδικά σε τέτοιες εκδηλώσεις που μιλάνε εξαίρετοι άνθρωποι και που μπορείτε να μάθετε πράγματα που δεν τα ξέρετε ή που νομίζετε ότι τα ξέρετε και είναι λάθος. Τι είναι, καλά είστε. Ένας τόπος ο οποίος έχω πολλές αναμνήσεις κινητικές απόψη για δύο τηλεοράσεις που ξέρω για να πάω στις εκδηλώσεις. Σε μια ώρα υπάρχει κάνω στις πόπες εκδηλώσεις. Σήμερα ότι εδώ θα πρέπει να κάνουμε για να υπάρχει ένα ρεζουμέ από ό,τι πρέπει να κάνει και μια ουσία και έχει να βγει να συζητήσει το μέρος μας κανένας για διαδοτικά. Κάτι άλλο θα πρέπει λίγο προσμενικίδες. Λοιπόν, αν θέλετε να κάνουμε σεμινάριο τεχνικό, να πω πως σκοπός η ουσία για να καταλάβει πέντε πράγματα και να γίνει συζήτηση, απορίες, ερωτήσεις. Από αυτό το πράγμα να βγάλουμε μια ουσία όλες, εσείς και εγώ. Λοιπόν, αποφάσισα. Θέλω να συζητήσουμε. Ευχαριστώ, Μαλία. Τι θέλετε.